Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι τώρα κοντά μας και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Δικαιρίδης, ο κύριος Δημήτρης Δικαιρίδης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ, κυρία Ζημιλή. Σας ευχαριστούμε. Θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση που είχαμε πριν πάμε στο δικό σας το κομμάτι το πολύ νευραλικό των οικονομικών, να ολοκληρώσουμε με τον Δήμαρχο, κύριε Δανιλίδη. Άρα λοιπόν, κάνατε κάποια κίνηση για τη λεωφόρο. Αποφασίσαμε από κοινού ως διοίκηση και αναλάβαμε την ευθύνη, παρά το ότι μπορεί να έχουμε τυπικά κολλήματα και προβλήματα άλλου είδους μετά από χρόνια στον κατασταλτικό έλεγχο, και με λεφτά από το Ταμείο του Δήμου και μετά από συνεργασία με το Δήμο Παύλου Μελά, δημοπρατήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες το έργο. Έχει αναδειχθεί, προσωρινός μειοδότης για διπλή επίστρωση ασφαλτοτάπητα αντιολισθηρής αντοχής, καλής ποιότητας δηλαδή. Εγώ εκείνο που ήθελα να σας πω, επικαλούμενο στη λογική σας, ένας δρόμος ο οποίος έχει αυτό το μήκος, έτσι, αυτή τη σημασία, διέρχεται μέσα από 5 δήμους διαφορετικούς. Έχει ζητήματα παροχέτευσης των ομβρίων με φρεάτια, με τα ρέματα και με τα κλειστά συστήματα. Έχει ζητήματα σήμανσης, φωτισμού, αλλά και ρυθμιστικών σωμάτων για την κυκλοφορία και για τον περιφερειακό. Μπορεί να είναι αρμοδιότητα ενός Δήμου? Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος να το ισχυριστεί αυτό. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, σίγουρα οι δημότες επικαλούνται τη δική σας εμπειρία. Έχουν πάνω σε αυτά τα θέματα δίκιο, για να δίνετε λύσεις. Και εν μέρη αυτό δώσατε αυτή που είπατε. Ναι. Εν μέρη. Στο βαθμό που σας επιτρέπετε να παρέμβετε. Ναι. Ελπίζω να μην έχουμε άλλου είδους προβλήματα όταν θα έχουμε ολοκληρώσει, όταν θα χαιρόμαστε το έργο, σε τίποτε κατασταλτικούς ελέγχους μετά από χρόνια. Το έργο πάντως θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες, ελπίζω με τον καινούριο χρόνο, αν δεν έχουμε άλλου είδους προβλήματα με ενστάσεις, γιατί πλέον με την καινούργια νομοθεσία, αν μπλέξουμε με προσφυγές και ενστάσεις του δεύτερου ή του τρίτου της δημοπρασίας των τεχνικών εταιριών, μπορεί να φάμε μήνες. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοια για να τελειώσει, και έχουμε βάλει και πολύ σκληρές ασφικτικές προδιαγραφές εξοπλισμού, χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, έτσι ώστε μέχρι την άνοιξη να είναι έτοιμος. Τις εκλογές δηλαδή, κύριε. Όχι, δεν το συνδέουμε με τις εκλογές. Δεν το συνδέεται, αλλά θα συμπέσουν. Κύριε Σαββλίδη, αυτό θα λέγατε κι εσείς? Ότι έχουν συμπέσουν. Δυστυχώς από τα 4 χρόνια ο ένας χρόνος είναι προεκλογικός. Άρα λοιπόν τον 4ο χρόνο δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό. Δεν το έλεγαμε αυτή για μας, αλλά σίγουρα για είναι μας η ολοκλήρωση προετοιμασιών των προηγούμενων τριών ετών. Έτσι που το θέτεται, είναι ακριβώς αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Γιατί ένα τόσο μεγάλο έργο για να μπορέσει να υλοποιηθεί με τον καταλληλότερο τρόπο, χρειάζεται δυστυχώς να παρέλθει ένα πολύ σημαντικό χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι το εξής, ότι η πρόθεσή μας για να επιλύσουμε το πρόβλημα είναι ξεκάθαρη. Στο κομμάτι το οποίο μας αφορά αποκλειστικά, εμείς ξέρετε, παρεμβαίνουμε. Όπως παραδείγματος χάρη στα πεζοδρόμια, τα οποία είναι στην δική μας πλευρά, δηλαδή από το Γεφυράκι των Μετεώρων μέχρι και κάτω στην Λαγκαδά. Εμείς έχουμε προβλέψει, ξέρετε, στη συγκεκριμένη εργολαβία και βάζουμε συντήρηση και ανακατασκευή, ούτως ώστε να καταστούν πλήρως προσβάσιμα και προσπελάσιμα τα πεζοδρόμια με μπάρες για άτομα λίγο τα σημεία από την Λαγκαδά, οδό Βενιζέλου και Λαγκαδά, μέχρι το Γεφυράκι των Μετεώρων. Λίγο πιο κάτω από την οδό Κοντόσογλου, αν δεν κάνω λάθος, εκεί είναι η οδός που κατεβαίνει Ρίτσου. Στο παλιό Σκορπιό και λίγο πιο πριν, στην Κρυονερίου. Εκεί λοιπόν εμείς, που είναι δική μας αρμοδιότητα, παρεμβαίνουμε, ξέρετε. Μάλιστα. Έχουμε προβλέψει. Παραπάνω, στην οδό Παπα-Νικολάου, όπου πάλι τα πεζοδρόμια είναι δικά μας, εμείς έχουμε ήδη ολοκληρώσει μια πολύ μεγάλη εργολαβία, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, για την ολοκλήρωση της πλακόστρωσης, την αλλαγή φωτισμού με την τοποθέτηση σύγχρονων φωτιστικών LED, με το οποίο θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε και χρήματα για τον Δήμο μας, και επιπλέον την τοποθέτηση κυκλειδωμάτων, ούτως ώστε να μπορέσει η συγκεκριμένη οδός να καταστεί
πλήρως προσβάσιμη για οικογένειες και παιδιά και να αναδείξουμε με αυτόν τον τρόπο και ένα νέο σημείο αγοράς, μια νέα εμπορική οδός στο βόρειο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος. Γιατί θα μας πείτε δεν παρεμβαίνετε σε εκείνο το κομμάτι? Δεν θα σας πω, κύριε Σαββίδη. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο μας δείξατε νωρίτερα έχει πρόβλημα εφαρμογής της ρημοτομίας. Ο δρόμος εξ αρχής, πολύ πριν έρθει στην αρμοδιότητα του Δήμου Νεάπολης Οικαιών και του Δήμου Παύλου Μελά, δεν είχε τοποθετηθεί στο σωστό σημείο, στο σημείο το οποίο προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Άρα, εννοείται ότι έχει κατασκευαστεί αλλού. Συμπλήν ένα, 1,5 μέτρο, ναι. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Σε άλλα σημεία μεταφέρεται δεξιά, ακριβώς. Σε άλλα σημεία μεταφέρεται αριστερά. Άρα λοιπόν δεν επαφίεται στη δυνατότητα και στην θέληση του Δήμου Νεάπολης Οικαιών, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να τοποθετήσει από τη μία πλευρά το δρόμο στη σωστή του, θέση και εκεί να τοποθετήσει και τα κράσπεδα και να κάνει και τα πεζοδρόμια. Καλά, αυτό τώρα που περιγράφει είναι ολική ανακατασκευή, έτσι όπως το βάζετε. Γι' αυτό ακριβώς λέμε και εμείς ότι δεν έπρεπε να γίνει από την περιφέρεια ολόκληρος μέχρι πάνω το χωριάδι. Όπως λέει και το Δήμο. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να γίνει από το Υπουργείο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η οδός οδηγεί σε δύο νοσοκομεία και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα σε τρία. Στο Παπα-Νικολάου, στο Παπαγεωργίου, στο 424 και σε λίγο διάστημα στο Φίλιρο, στο παιδιατρικό. Και επαναλαμβάνω κάτι που το περάσαμε έτσι. Στην περίπτωση των βροχοπτώσεων, αυτός ο άξονας από πάνω από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και πιο πάνω, μέχρι χαμηλά στην Ανδρέα Παπανδρέου, γίνεται ποταμός και παρασέρνει και αυτοκίνητα. Να μην μιλήσω για ανθρώπινες ζωές που κινδυνεύουν. Και πρέπει να υπάρξει δίκτυο παροχέτευσης ομβρίων στα ρέματα, τα οποία επίσης η παροχέτευση των ομβρίων και τα ρέματα είναι άλλου παπά Ευαγγέλια. Μάλιστα. Κύριε Ζυγκερίδη, ο λόγος σε εσάς τώρα, εσείς έχετε το ταμείο και από ό,τι καταλαβαίνουμε τα πάει και πολύ καλά του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Πώς είναι τα οικονομικά? Πάρα πολύ καλά. Σε μια δύσκολη περίοδο βέβαια για τα οικονομικά των ΟΤΑ, γενικότερα των Δήμων, έχουμε καταφέρει με καλή διαχείριση όλο αυτό το διάστημα, με τις περικοπές που υπάρχουν βέβαια σε βασικά κονδύλια που αφορούν, επειδή μιλήσατε για έργα προηγουμένως, κυρίως στη χρηματοδότηση των δημοσίων επενδύσεων, στα έργα και στον πάγιο εξοπλισμό. Το κύριο εργαλείο επενδυτικό για επενδυτικές δαπάνες ήταν η ΣΑΤΑ, η οποία έχει περικοπεί με στοιχεία που τα έχω δώσει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μείωση είναι πάνω από 75%. Δηλαδή, να σας δώσω ένα νούμερο, γιατί πολλές φορές έχουμε έρθει και σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να εξηγήσουμε τι παίρνουμε τελικά από την κεντρική διοίκηση και τι ξοδεύουμε. Γιατί λέει δεν ξοδεύεται τίποτα. Και αποδεικνύουν οι αριθμοί το εντελώς αντίθετο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι το 2009 η ΣΑΤΑ, η χορήγηση κρατική ήταν 502.100.000 για τους τέσσερις δήμους και σήμερα είναι στις 530.000. Δηλαδή υπάρχει μια... Λιγότερο από ένα τέταρτο. Ναι, υπάρχει μια τεράστια διαφορά και να πω και κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά για να το δούμε έτσι σφαιρικά, είναι ότι τα τελευταία χρόνια που όντως υπήρξε ένα, θα έλεγα, ότι δεν επιτεύχθηκε ο στόχος που είχαμε θέσει να ξοδεύουμε κάθε χρονιά 6 με 7 εκατομμύρια. Γιατί όμως? Γιατί υπήρχε ο νέος νόμος του 44-12, δεν ερμηνεύθηκε, ήταν ένας δύσκολος νόμος, γιατί άλλαξε συνολικά το σύστημα των διαγωνισμών και της ανάθεσης των δημοσίων έργων. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Και πέρα από αυτό είχαμε και τα οικονομικά προβλήματα από το capital control, που πολλές προμήθειες είτε δεν εκτελέστηκαν έγκαιρα από τους εργολάβους, είτε η συμμετοχή κάποιων εργολάβων έγινε επισφαλής λόγω εκείνων των δύσκολων δημοσιονομικών και οικονομικών δεδομένων που υπήρχαν στην οικονομία. Εμείς παρόλα αυτά καταφέραμε να ξοδεύουμε κάθε χρονιά 4 με 4,5 εκατομμύρια. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι τα 4 εκατομμύρια ήταν από το Δημοτικό Ταμείο. Και για να καταφέρεις να έχεις 4 εκατομμύρια κάθε χρόνο να ξοδεύεις σε υποδομές, οι οποίες τι σημαίνουν, οι υποδομές και έργα, σημαίνει καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όπως ένα σημαντικό κομμάτι τώρα, αν μου επιτρέπετε να το κλείσω αυτό το θέμα, είναι ότι και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από το Δήμο διοχετεύεται στα δύο νομικά πρόσωπα στην Gains, η οποία είναι δημοτική επιχείρηση, και στο νομικό πρόσωπο, 5.600.000, και τώρα χρειάστηκε ξανά να, στο πρόγραμμα δράσης που έχουμε για τις δημοτικές επιχειρήσεις, να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση και να φτάσει στα 6 εκατομμύρια. Γιατί χρειάστηκε, η δημοτική επιχείρηση τώρα έχει κάποιες ταμιακές ανάγκες και ο Δήμος συνδράμει για να έχουμε όλες αυτές τις κοινωνικοπρονιακές δομές που πιστεύω ότι τις εξήγησε αναλυτικά ο Αντιδήμαρχος. Σε εκτενή βαθμό. Ναι. Χρειαστήκατε, να ρωτήσω μόνο αν χρειάστηκε να προσφύγετε σε δανεισμό. Όχι, αυτό θα σας καλύπτα. Όλα αυτά τα οικονομικά, μάλλον εκπέμπουμε στο ίδιο μήκος κύματος, όλα αυτά τα οικονομικά μας είναι, χωρίς να έχουμε προσφύγει σε δανεισμό, αντίθετα, εξοφλήσαμε τα πολλά και μεγάλα δάνεια που προέρχονταν από τη Νεάπολη και τον Άγιο Παύλο. Εξοφλήσαμε όλα τα χρέη από το 2011 που έγινε ο καλλικρατικός δήμος, που ήταν αρκετά εκατομμύρια. Δεν χρωστάμε λοιπόν όσα είχαν νόμιμα παραστατικά, γιατί μείνανε κάποια τα οποία δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Ελάχιστα είναι. Αλλά όσα είχαν λοιπόν τις προϋποθέσεις να εξοφληθούν ως χρέη χρόνων, υπήρχαν χρέη δεκαετίας και πλέον πίσω που ήταν απλήρωτα. Λοιπόν, πληρώθηκαν όλα τα χρέη, εξοφλήθηκαν όλα τα δάνεια. Μάλιστα, επί μήνα, αλλά δυστυχώς δεν δέχτηκε το Ταμείο Παρεκκλητικών και Δανείων, γιατί τα δάνεια ήταν από εκεί. Επιμείναμε επί χρόνια να προεξοφλήσουμε, να μην περιμένουμε δηλαδή κάθε χρόνο να πληρώνουμε τα τοκοχρεωλήσια, να πάμε να προεξοφλήσουμε. Δυστυχώς, η νομοθεσία που διέπει το Ταμείο Παρεκκλητικών και Δανείων δεν διευκολύνει την προεξόφληση, που τους λέγαμε θα σας δώσουμε ζεστό χρήμα προκειμένου να περιμένετε άλλα 5, 6, 7 χρόνια μέχρι να φτάσει ο τελικός χρόνος της εξόφλησης. Και με τη χρηστή διαχείριση, την νομιμότητα και τη διάβγεια και τη διαφάνεια, έχουμε πετύχει να έχουμε αυτό το ταμείο. Δεν είναι τυχαίο το ότι στις δημοπρασίες τις οποίες κάνουμε έρχονται δεκάδες κατασκευάστριες εταιρείες και ανταγωνίζονται και τα ποσοστά έκπτωσης ξεπερνάνε πολλές φορές το 50% και αγγίζουν και το 60%, όπως και στα ζητήματα της αγοράς του εξοπλισμού. Και έχουμε καταφέρει βέβαια ένα πολύ μεγάλο, σημαντικότατο μέρος των εξόδων μας να το καλύπτουμε από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράδειγμα, αγοράσαμε 15 περίπου οχήματα κατά κύριο λόγο από ρηματοφόρο κτλ., χωρίς να χρειαστεί να επιβαρύνουμε το ταμείο, άρα και τα δημοτικά τέλη, άρα και τους πολίτες. Βρήκαμε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που καλύψαμε αυτή την ανάγκη. Όπως δεν επίσης, έχετε κάνει αυξήσεις τα τελευταία χρόνια στα δημοτικά τέλη? Σας τα πει ο κύριος Αντιδήμαρχος. Όχι αυξήσεις μόνο δεν κάναμε, αλλά κάναμε τεράστιες μειώσεις. Κάνατε μειώσεις, κύριε Ζακυρίδη? Έχουν γίνει μειώσεις. Και μάλιστα, επειδή πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί ότι έχουμε τα. Μάλιστα, μας κατηγορούν ότι είμαστε οι πιο ακριβοί, και το βλέπω ότι αυτό που μερικές φορές περνάει και στο διαδίκτυο, στο Facebook, στις αναρτήσεις που βλέπω. Αντιθέτως, έχουμε παραθέσει στοιχεία. Πέρσι τα κατέθεσα αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και στο περιοδικό του Δήμου, που το τελευταίο τεύχος έχει μια ανάλυση των στοιχείων για τα δημοτικά τέλη. Όλων των Δήμων της Θεσσαλονίκης. Είμαστε δεύτεροι των Δήμων Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Εξαιρούνται οι επαρχιακοί, καποδιστριακοί, πρώην Δήμοι. Είμαστε δεύτεροι στα ανταποδοτικά τέλη. Δεύτεροι, πιο φθηνοί. Πιο φθηνοί. Πιο χαμηλά. Και πάμε να το. Ναι, πάμε να γίνουμε πρώτοι. Λοιπόν, κάναμε πολύ μεγάλες μειώσεις. Εισπράτεται κανονικά. Εισπράττουμε κανονικότατα. Και θα γίνουμε οι πιο φθηνοί. Οι πιο φθηνοί στο πολυδημικό συγκρότημα, στα δημοτικά τέλη. Και μάλιστα γίνεται μια πολύ καλή διαχείριση. Εγώ δηλαδή έχω την ευθύνη των ανταποδοτικών τελών, αλλά γίνεται και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και την Υπηρεσία Καθαριότητας. Το δηλαδή Θόδωρο τον Κιζήρη. Γίνεται μια τεράστια εξοικονόμηση πόρων και μάλιστα διαπιστωμένα, δηλαδή βλέπω τα σχόλια των κατοίκων όμορων δήμων, οι οποίοι λένε μπράβο στη Νεάπολη και στις οικίες και σε όλο το Δήμο, στα Πεύχα και στον Άγιο Παύλο. Βλέπουμε ένα νοικοκυρεμένο, καθαρό Δήμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Παρόλα δηλαδή ότι υπάρχουν προβλήματα και στις προσλήψεις, ευτυχώς υπάρχει κοινοφελή που όντως βοηθάει τουλάχιστον στην καθαριότητα των χώρων γενικότερα, αλλά καταφέραμε με αυτή την πολύ καλή διαχείριση να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και τη μεγάλη αύξηση που είχαμε από τον κεντρικό φορέα διαχείριση του ΦΟΣΔΑ, γιατί εκεί οι αυξήσεις, πρέπει να το πούμε, ήταν κοντά στις 600.000. Δηλαδή η αύξηση της απόθεσης και επεξεργασίας του τονάζ από το φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων είχε μια μεγάλη αύξηση. Σκεφτείτε ότι ο τόνος ήταν στα 22 ευρώ και φτάνει στα 46 ευρώ. Μια αύξηση κοντά στα 110% σε μια τριετία. Εμείς καταφέραμε, απορροφήσαμε και αυτή την αύξηση και προχωράμε, εγώ θα το πω, προχωράμε σε μειώσεις πλέον. Μάλιστα. Και σε άλλες μειώσεις. Και δεν είναι... Να πούμε, τα προηγούμενα χρόνια... δεν είναι προεκλογικά, έγιναν μειώσεις, πολύ μεγάλες μειώσεις των δημοτικών τελών και μάλιστα έγινε και μια σημαντική κατάργηση της έκτακτης φοράς η οποία υπήρχε στη Νεάπολη, που ήταν ένα μεγάλο ποσό, ήταν 0,54 το τετραγωνικό. Πλέον, να μιλήσω και για το δημοτικό φόρο, ο οποίος στις οικίες ήταν υψηλός, κατεβαίνει από το 0,70 στο 0,45, πολύ σημαντικό, και έπαυσε σε αυτή την πενταετία, να πούμε, να λειτουργεί το τέλος το οποίο υπήρχε των μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Από 0,45 έπαυσε, δηλαδή έχουν γίνει σημαντικές μειώσεις. Και υπάρχει ένα πλέγμα μειώσεων για τις ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες, δηλαδή μια μεγάλη κατηγορία η οποία ενεργοποιήθηκε. Εκατοντάδες οικογένειες, δηλαδή πλησιάζουν 400 οικογένειες. Εμείς θέλουμε μεγαλύτερο αριθμό. Εμείς είχαμε προβλέψει 800 οικογένειες, γιατί ο Δήμαρχος μου έλεγε θα τα καταφέρουμε. Ευνοϊκή μεταχείριση, δηλαδή στις οικογένειες που έχουν προβλήματα. Δηλαδή από 400... μηδενισμό των δημοτικών τελών μέχρι 50% έκπτωση. Εάν είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ, εάν έχουν άτομα με αναπηρία, εάν είναι πολύτεκνοι. Και αν δεν έχουν ακίνητη περιουσία. 100% απαλλαγή. Ναι. Δηλαδή είναι καθαρά ένα πρόγραμμα μειώσεων που αφορά τις ανήμπορες φτωχές οικογένειες του Δήμου μας για να βοηθήσουμε και εμείς σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που περνάει ο κόσμος. Και όλα αυτά χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού. Γιατί πολλές φορές αποσιωπούμε ή μας ξεφεύγει ότι τα δημοτικά τέλη είναι για την καθαριότητα αλλά και για τον ηλεκτροφωτισμό. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε στη ΔΕΗ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως την κατανάλωση ρεύματος στο ΦΟΠ, στο φωτισμό οδών και πλατιών. Ένα 350 δήμαρχη, ναι, κοντά στο 1.400. Δεν το ακριβώς. 1.400.000. Γι' αυτό είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Ναι. Μένουν 5 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θέλω να ρωτήσω το 3 λεπτά, να ρωτήσω τον Δήμαρχο και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Δανελίδη, σας παρακαλώ. Υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά την απόφαση της κυβέρνησης να εντάξει στο υπερταμείο τις εκτάσεις ανάμεσα σε αυτές τα 10.000 ακίνητα. Το δεν είναι απόφαση απλά, είναι νόμος. Πλέον που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Απλά με μεγάλη έκπληξη και με τρόμο και με φόβο το ακούσαμε. Εγώ εκείνες τις μέρες ήμουν στην Αθήνα, έδωσα τηλεφωνικά εντολή στην τοπογραφική μας υπηρεσία και δυστυχώς οι φόβοι μου επιβεβαιώθηκαν. Εκατοντάδες ακίνητα από αυτά τα 10.119 ακίνητα, πάνω από 100 ήδη έχουμε ανακαλύψει από το ΚΑΕΚ, τον κωδικό αριθμό κτηματολογίου, αφορούν την περιοχή μας, με τις πιο εξόφθαλμες περιπτώσεις, τις τραγικές περιπτώσεις, που είναι όλο το ΣΕΙΣΟΥ, όλο το περιαστικό δάσος δηλαδή, εξαιρουμένο κάποιων μικρών τμήματων που είναι ιδιοκτησίες, όπως είναι το γνωστό ξενοδοχείο, το οικόπεδο της Πηγής του Μπαρμπαγιώργη. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του στρατοπέδου Στρεμπενιώτη στην περιοχή εκεί που έχουμε και το αθλητικό κέντρο, το Δημαρχείο, την πισίνα, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και άλλα ακίνητα τα οποία τα είχαμε, όπως αυτό που προορίζονταν και μας το δώσανε με τα βαΐων και κλάδων για σχολείο στην περιοχή Αυγεροπούλου στους Αγίους Θεοδόρους πάνω από το ΒΑΟ, για να κατασκευαστεί σχολείο, και είδαμε τους αριθμούς των ΚΑΕΚ δυστυχώς στο υπερταμείο. Το έφερα θέμα, εγώ μόλις το επισήμανα, στο όργανο, το κεντρικό όργανο της αυτοδιοίκησης στην ΚΕΔΕ στην Αθήνα και εδώ στην ΠΕΔ. Έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις, έχουμε ήδη διαμαρτυρηθεί, έχουμε καταγγείλει το απαράδεκτο του γεγονότος. Ζητάμε να μην προχωρήσει αυτή η ιστορία, επειδή
Έχουμε μάθει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Βγήκε με έναν νόμος, αλλά ακολουθούν κάποιες άλλες διαδικασίες που θέλουμε να τις μπλοκάρουμε να μην γίνουν. Και εκείνο το οποίο έγινε δεκτό μετά την πρότασή μου, απαιτούμε όλα αυτά τα οικόπεδα τα οποία έχουν προορισμό είτε κοινόχρηστη χρήση, δηλαδή πάρκα, πλατείες, δρόμοι, παιδικές χαρές, είτε κοινοφελή χρήση, δηλαδή γυμναστήρια, σχολεία, παιδική σταθμή, καπή κτλ., να μεταφερθούν άμεσα στην περιουσία του οικίου Δήμου. Δηλαδή όταν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι με βάση το διάταγμα της δρομοτομίας, το ΦΕΚ, σε αυτό το οικόπεδο εδώ να κάνουμε σχολείο, όταν αυτό το οικόπεδο μεταβιβάζεται στο υπερταμείο, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα να το κατασκευάσουμε, θα πρέπει να πληρώσουμε? Δηλαδή ποιος θα πληρώσει? Εμείς θα πληρώσουμε το κράτος για να αγοράσουμε το οικόπεδο, ή αυτό εδώ είναι για να ανοίξει ο δρόμος ή για να γίνει πλατεία? Όταν θα έρθουν μετά από τα δικαστήρια που μεσολαβούν, όταν θα έρθει η ώρα και η στιγμή να ανοίξουμε το δρόμο, θα πρέπει να πάμε να πληρώσουμε ή να κάνουμε την παιδική χαρά ή το πάρκο? Θα πρέπει να πάμε να πληρώσουμε στο υπερταμείο? Ή τι θα κάνει το υπερταμείο? Θα βάλει μπάρες στο ΣΕΙΞΟΥ? Να κόβει εισιτήριο δηλαδή. Πάντως, για να μπει στο ΣΕΙΞΟΥ? Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο. Όχι. Μετά τις παραστάσεις δημοτηρίας. Και... για να είμαι δίκαιος και να είμαι έτσι ακριβής, υπήρξαν επίσημες δηλώσεις από κυβερνητικά χείλη που είπανε ότι εντάξει, ξεφύγανε και μερικά. Λέγανε βέβαια για το Λευκό Πύργο ή για το νοσοκομείο Γεννηματά ή το νοσοκομείο του Ιπποκράτειο. Ή όταν τους έβαλα εγώ χοντρά το θέμα του ΣΕΙΞΟΥ, καλά λέω, όλο το περιαστικό δάσος. Το δάσος. Θα επανεξεταστούν κάποιες περιπτώσεις? Είπανε δηλαδή ότι θα υπάρξει διαδικασία επανεξέτασης. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να περιοριστούμε. Εντάξει, θα αφαιρεθεί το νοσοκομείο Γεννηματά και το Ιπποκράτειο, θα αφαιρεθεί και ο Λευκός Πύργος, άντε και το δάσος και τελειώσαμε. Όχι. Μάλιστα. Θέλουμε όλα τα κοινόχρηστα και τα κοινοφελή για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο να για το δικό μας Δήμο. Να περάσουν στους Δήμους. Καταλαβαίνετε, κύριε Δανελίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε και Δήμαρχε. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Κύριε Σαουλίδη, κύριε Ζυγκερίδη, ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και για την όλη συζήτηση που κάναμε. Ο χρόνος άλλος τόσος να ήταν, πάλι δεν θα μας έφτανε, είναι πολλά τα θέματα. Επιφυλασσόμεθα για ένα επόμενο ραντεβού. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αύριο και πάλι στις 18:00 θα είμαστε κοντά σας. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους.